Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα πρέπει να είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τόνισε από τις Σέρρες ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται για την πρότασή του για τρίτο πρόσωπο στην θέση του Πρωθυπουργού μετεκλογικά. Βλέπετε και σήμερα εδώ από τις Σέρρες ότι η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Γι' αυτό ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει ισχυρή εντολή για να τελειώσουμε επιτέλους με την αλαζονία και την ατιμωρησία. Υπάρχει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό οικοδομούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων, θα φέρει καλύτερες μέρες, με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με φορολογική δικαιοσύνη, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε τους πολίτες. Το κράτος να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι να είναι πελατειακό, αναξιοκρατίας και εργαλείο πελατειακής κουλτούρας των εκάστοτε κυβερνώντων. Γι' αυτό λοιπόν σας το ξαναλέω, ζητώ ισχυρή εντολή να τα αλλάξουμε όλα και να έχουμε πραγματικά ένα μέλλον που μας αξίζει. Λένε θα επιλέξω εγώ τον Πρωθυπουργό. Μα σε όλες τις κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις, που θα πω σήμερα ποιες θα είναι οι προτεραιότητες μας, έτσι γίνονται συγκλήσεις και στα πρόσωπα. Είναι προφανές ότι κι άλλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Όταν υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, οι συγκλήσεις είναι και στα πρόσωπα. Ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, που πρέπει να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα δεν θα πω εγώ ποιος είναι σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Όμως, κάποιοι ακόμη και αυτό το τόσο απλό θέμα, που συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρώπης, εδώ το έχουν κάνει κορυφαίο ζήτημα. Γιατί δεν θέλουν να πείσουν το λαό οι γνωστοί μηντιάρχες ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και απαντάμε και εδώ από τις Σέρρες ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι το χάος. Πραγματικά εύχομαι ο θυμός, η οργή να γίνει μια απόφαση αλλαγής και να ενώσουμε όλες τις γενιές για μια καλύτερη Ελλάδα του μέλλοντος. Πότε στήριξαν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ, η παράταξη της Δημοκρατίας, το ΑΣΕΠ, τη Διάρχεια, τις ισχυρές ανεξάρτητες αρχές, το Open Gov. Τι ήταν αυτό? Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τι ήταν αυτό που στήριξαν για να το παίζουν μεγάλοι μεταρρυθμιστές? Σε όλα αυτά ήταν εμπόδιο. Και έρχεται και ο κύριος Τσίπρας και σου λέει: γιατί να έχω εγώ ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν? Εγώ λέει: κυβέρνηση αλλήλου, μα τα τελευταία 20 χρόνια, πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια. 4,5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και όλα τα υπόλοιπα είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς λοιπόν δεν σηκώνει και αυτό τις δικές του ευθύνες? Και ποιες είναι οι δικές του ευθύνες? Αυτός δεν έλεγε το 2014 συσάχτε για τα κόκκινα δάνεια? Αυτός δεν έλεγε τι πληρώνεται, διότι θα έρθει μια εποχή που θα σκίσει τα μνημόνια και τα χρέη σας θα βγουν ευγενείς και βιώσιμες ρυθμίσεις? Είναι το ίδιο πρόσωπο που σήμερα γίνει κροκοδίλια δάκρυα μπροστά σε ανθρώπους που κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία, όταν αυτός παρέδωσε στα κοράκια των ΠΑΤΣ τα κόκκινα δάνεια το 2015. Αυτή είναι η μόνη κατάσταση.